Σήμερα αυτό που απασχολεί όλη την Ιφίλιο, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα διεθνή φόρα και μέχρι και τον ΟΗΕ, είναι να αποδεχθούμε, να πουλήσουμε, να δώσουμε την ψυχή μας, που είναι η Μακεδονία, το όνομα, τη γλώσσα, την εθνικότητα, την ιστορία, που ουδέποτε αυτός ο λαός, αυτό το συνοθήλευμα είχε σχέση με Μακεδονία, ότι ουδέποτε ήταν Μακεδόνες. Αυτό το είχε παραδεχτεί και ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο Σλάβος, ο Γρηγόροφ. Αλλά γνωρίζουμε για ποιο λόγο το κάνουν αυτοί, έχουν ίδια συμφέροντα και μας αναγκάζουν να δεχτούμε και να υπογράψουμε, γιατί για μένα και για τον ελληνικό λαό αυτή η υπογραφή δεν έχει ισχύ. Υπογραφή δύο ατόμων, ενός ατόμου νομίζω ότι δεν έχει ισχύ. Το δημοψήφισμα στα Σκόπια απέδειξε περίτρανα ότι πέραν από το όνομα, το οποίο θέλουν ναι τα σχέτα να λέγεται Μακεδονία, έχουν και λυτρωτικές βλέψεις. Έτσι. Και αν πούμε ότι θα αλλάξουν το Σύνταγμα, νομίζω ότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Οι αλλαγές στο Σύνταγμα γίνονται όπου δεν θέλει ο καθένας. Άρα δεν μας κατοχυρώνει τίποτα. Για λυτρωτικές βλέψεις φυσικά έχει και ο Πρωθυπουργός αυτός, ο Ζάεφ, πώς το λέτε, τον κύριο αυτόν, ο οποίος υπέγραψε και ο οποίος την ημέρα που ψήφιζε, για όσους παρακολουθούν ή ενδιαφέρονται για αυτόν τον τόπο που κατοικούν και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους αύριο μεθαύριο, πίσω ακριβώς από την κάλπη ήταν ο χάρτης της Μακεδονίας, το οποίο περιλάμβανε κύριε Δήμαρχε και τη Βέρεια. Εμείς καθόμαστε ήσυχα εδώ, κοιτάμε τι θα γίνει και τι θα κάνουμε στις επόμενες εκλογές του Μαΐου. Δεν κοιτάμε ότι και η Βέρεια πίσω από τον κύριο αυτόν ήταν στο χάρτη των Σκοπίων, σε έναν δημόσιο χώρο. Διάβασα το άρθρο του Ανδρέα του Βλαζάκη και για όσους δεν το διάβασαν το έχω μοιράσει, παίρνοντας την έγκρισή του, ρωτώντας το αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να το διανέμω. Και είχα την αυτή, τη δική του την έγκριση και ήθελα να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από τη Λεβεντογένα Κρήτη, η οποία πολέμησε για αυτήν την Μακεδονία και είναι γνήσιος Μακεδόνας, ένας άνθρωπος ο οποίος πριν 27 χρόνια στο συλλαλητήριο ήταν από τους μπροστάριδες μπροστά και ο οποίος διετέλεσε επί πολλά χρόνια και δήμαρχος και νομάρχης. Εδώ για αυτούς που λένε ότι αυτοί που πηγαίνουν στα συλλαλητήρια είναι ακροδεξοί ή κάποια στοιχεία να μην τα αναφέρω, που χαρακτηρίζουν οι δίθεν αριστεροί οι σημερινοί, θα πω ότι αν αυτός ο άνθρωπος ήταν ακροδεξιός ή είναι ακροδεξιός σήμερα, να δούμε αυτοί που τον ψηφίζανε, αυτός ο δημοκρατικός κόσμος αυτής της πόλης και αυτού του νομού, δηλαδή όλοι είναι ακροδεξιοί. Νομίζω ότι στο θέμα αυτό πρέπει να επανέλθουμε, κύριε Δήμαρχε, γιατί ναι μεν αυτό το ψήφισμα, αυτό το άρθρο θα το βάλω για ψήφιση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε τελικά μετά και αυτά τα γεγονότα και μετά αυτό το δημοψήφισμα και με αυτές τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται για να ξεπουλήσουμε, να δώσουμε αυτό το όνομα, ορισμένοι έχουν ακόμα την ίδια άποψη. Και τι σκέφτεται ο Δήμος Βέρειας να κάνει μετά αυτά τα γεγονότα, τα οποία άκρη δεν θα βγει και τελικά θα απασχολείται ο ελληνικός λαός και αφήνοντας όλα τα άλλα τα προβλήματα, τα οποία είναι τα μνημόνια ή οτιδήποτε άλλο ή συντάξεις, για να περνάνε έτσι στον τούκο. Νομίζω ότι κύριε Δήμαρχε και προς όλους τους υποψήφιους δημάρχους να βγουν να κάνουν τις κινήσεις εκείνες όπου δει, είτε λέγεται ΟΗΕ είτε λέγονται διεθνή φόρα, ούτως ώστε να σώσουμε κάτι όσον αφορά την υπερηφάνεια την οποία έχουμε. Πάντως, αυτό όσοι και να τολμήσουν από την Αμερική οι καμένοι για να αρχίσουν να λένε εκεί να κάνουμε τις βάσεις στο Βόλο, στην Αλεξανδρούπολη, σιγά σιγά θα μας φέρουν και καμιά βάση στη Βέρεια. Δηλαδή για να κάνουμε και να το αφήσουμε, να το αναβάλουμε το όνομα να μένει στην ιστορία, νομίζω ότι αυτό δεν τιμάει τον ελληνικό λαό. Αλλά εμείς σαν Βερείς, σαν άνθρωποι εδώ, το οποίο είναι τα ιστορικά μνημεία της Μακεδονίας, εδώ είναι ο Φίλιππος, εδώ ήταν
Η Μακεδονία πρέπει επιτέλους να αντιδράσουμε, αλλά εμείς κάνουμε το αντίθετο.